Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Ένα πολύ καλό απόγευμα εύχομαι σε όλους σας. Πολύ κρυωμένος και παρακαλώ να με συγχωρέσετε εάν θα σας ταλαιπωρώ με ήχους ή εικόνες τις οποίες δεν μπορώ να αποφύγω. Είναι η εποχή τέτοια. Καλά να είμαστε και περαστικά σε όλους, διότι από ό,τι μαθαίνω ο πληθυσμός άρχισε να συναχώνεται και να κρυώνει. Με εκπροσώπους τριών κομμάτων συζητούμε σήμερα για τις προδιαγραφόμενες εξελίξεις στο Κυπριακό και κυρίως για την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Ακούγονται πάρα πολλά. Άλλαξε κάτι? Βρισκόμαστε μπροστά σε άλλες επιλογές για επίλυση του Κυπριακού? Προτάχθηκε ότι ενδεχόμενα να μπούμε σε συζήτηση συνομοσπονδίας για να αποδεχθούμε τελικά ευκολότερα τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, κάτι βέβαια που διέψευσε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι ηγεσίες Δυσία και Ελ. Το ΝΑΤΟ, οι εγγυήσεις και η αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, ποιες οι πραγματικές προθέσεις της τουρκικής πλευράς, τις οποίες λίγο πολύ γνωρίζουμε, τις δικές μας προθέσεις. Έχω την εντύπωση ότι ο λαός και η κοινή γνώμη δεν γνωρίζει, δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, από την άποψη ότι ακούει μεν δηλώσεις συχνά περί αναγκαιότητας, ενότητας, σύμπνοιας και λήψης ομόφωνων αποφάσεων, από την άλλη όμως στην Κύπρο ζούμε και βλέπουμε καθημερινά δηλώσεις και αντιδηλώσεις και λεκτική αντιπαράθεση που καταλήγει πάντα και σε διαφωνίες όσον αφορά το ίδιο αυτό το πλαίσιο λύσης του Κυπριακού. Θα βρεθούμε μπροστά σε αδιέξοδα και σοβαρά διλήμματα. Υπάρχει και αυτή η κινδυνολογία. Αλλά μπορεί να είναι και γεγονός ότι κάποιοι μας πιέζουν. Κλείστε το να τελειώνουμε. Καλωσορίζω τον κύριο Λεύκιο Δωράτη, επαρχιακό γραμματέα της ΕΔΕΚ. Κύριε Δωράτη, καλησπέρα και καλωσορίσατε. Καλησπέρα και βραστικά, κύριε Σούγκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ο κύριος Παναγιώτης Σαββίδης μαζί μας, αναπληρωτής πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών. Κύριε Σαββίδη, καλησπέρα. Σας βρήκα. Και ο κύριος Άλκης Παπής, εκπρόσωπος τύπου του κινήματος οικολόγων. Κύριε Παπή, καλησπέρα και σε εσάς. Καλώς ορίσατε. Θα σε γράψουμε στους χειμερινούς κολυμπητές. Είσαι χειμερινός εσύ, έτσι νομίζετε. Ναι. Οπότε... ναι, αλλά δεν μπορώ να αρχίσω τώρα. Όχι, αν του χρόνου το βάλουμε στο πρόγραμμα. Από του χρόνου να πας σιγά σιγά, είπαμε το πολλές φορές. Έχει να το κάνουμε από τότε που είμαι στρατιώτη, βέβαια, αλλά δεν να πάθω τίποτε. Τίποτε θα πάθω. Τίποτε. Και δεν θα σε αναχωνούμε. Σωστό. Πολύ μου. Αναλαμβάνεις με. Αναλαμβάνω, βέβαια. Πολύ καλά. Τώρα, δεν ξέρω αν είναι... ακούσατε την εισαγωγή μου. Αν είναι και αυτό σκοτσέζικο ντους. Αυτή όλη η σεναριολογία, η συζήτηση που αναπτύχθηκε και στο τέλος της μέρας μας άφησε και όλους έτσι συχισμένους, θα έλεγα. Και ρωτώ ευθέως, κύριε Δωράτη, αρχίζω από μαζί σας. Προτάχθηκε ότι ενδεχόμενα να μπούμε σε συζήτηση συνομοσπονδίας για να αποδεχθούμε πιο εύκολα τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία? Διέψευσε ο πρόεδρος, το τονίζω, και από πλευράς Δυσή και από πλευράς ΑΚΕΛ τα μεγάλα κόμματα είπαν ότι προς Θεού κάτι τέτοιο είναι η λύση δύο κρατών, δεν το υποστηρίζουμε. Φωνές όμως από τα, ας μου επιτραπεί φράση, υπόλοιπα κόμματα, άτε να μην πω μικρότερα κόμματα, λένε ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει. Λοιπόν, θα ήθελα την προσέγγιση σας στο όλο θέμα. Ξεκινούμε από μια αλόκοτη δήλωση του Πρόεδρου, αν θυμάστε, πριν λίγους μήνες, όπου είπε ουσιαστικά ότι ίσως θα πρέπει να προσανατολιστούμε σε μία λύση χαλαρής ομοσπονδίας. Ο πρόεδρος συνήθως αυτό που έχει στο μυαλό του το ρίχνει στη δημοσιότητα και περιμένει ακριβώς να δει τις αντιδράσεις. Επειδή υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις για το ότι ξέφυγε από τις στοχεύσεις τις οποίες για τόσα χρόνια καλλιεργούσε ο ίδιος με την αποδοχή του σχεδίου ΑΝΑΝ αλλά και με την όλη στρατηγική που ακολούθησαν στις συνομιλίες. Μετά από αυτές τις αντιδράσεις ήρθε να διασκευάσει ο ίδιος τη δήλωσή του και να ουσιαστικά να αρνηθεί αυτό που ο ίδιος έχει δηλώσει. Θεωρώ ότι ο πρόεδρος έχει διαπιστώσει ότι
υπάρχει ένας μεγάλος βαθμός δυσκολίας για επιλύση του Κυπριακού με δεδομένη την τουρκική αδιαλαξία. Στο Mont Pelerin και στο Crans Montana ακριβώς έχει διαφανεί ότι οι Τούρκοι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω στα θέματα τα οποία θεωρούν ζωτικής σημασίας για τους ιδίους, όπως είναι το θέμα των εγγύσεων και το θέμα του στρατού. Αυτό που θα πρέπει να μας προβληματίσει εμάς είναι ότι ενώ οι στοχεύσεις της Τουρκίας είναι πάντα σταθερές και με ανεπάλληλες δηλώσεις σκληρύνουν τη στάση τους ως προς αυτόν τον στόχο, εμείς βρισκόμαστε για πρώτη φορά, για μια ακόμη φορά, συγγνώμη, σε μια αμηχανία για το ποιο μοντέλο λύσης και ποια αρχή επίλυσης του Κυπριακού θέλει η δική μας η πλευρά. Θεωρώ ότι οι επόμενοι μήνες είναι πολύ κρίσιμοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιζητούν οπωσδήποτε μια άρον-άρον διευθέτηση του προβλήματος για να προχωρήσουν τα ενεργειακά χωρίς να αποτελούν ουσιαστικά αντικείμενο διενέξεων. Αυτό τους ενδιαφέρει για την περιοχή, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θεωρώ ότι θα πρέπει και εμείς πλέον να ξεκαθαρίσουμε για το ποια μορφή λύσης θέλουμε. Δοκιμάζαμε για χρόνια και δεκαετίες την στόχευση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, η οποία δεν μας οδήγησε παρά μόνο σε να περάσουν τα χρόνια, να παγιωθούν τα τουρκικά τετελεσμένα και να βρισκόμαστε σήμερα στην πιο παράξενη, θα έλεγα, φάση του Κυπριακού όσον αφορά στο τι επιζητά η δική μας η πλευρά. Θεωρώ ότι θα ασκηθούν σοβαρές πιέσεις το επόμενο διάστημα. Έρχεται την ερχόμενη ή την μεθεπόμενη εβδομάδα η κυρία Λούτ με αυστηρούς όρους εντολής και θεωρώ ότι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και τα Ηνωμένα Έθνη αλλά και η Τουρκία θα θέλουν να επιβάλλουν αυστηρά χρονοδιαγράμματα στην πλευρά μας. Και αν δείτε τις δηλώσεις του κυρίου Ακιντζή ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε για το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, ουσιαστικά φαίνεται ότι η τουρκική πλευρά θέλει μία διευθέτηση του Κυπριακού ακριβώς για να νομιμοποιείται, να έχει πρόσβαση στον ενεργειακό πλούτο που έχει βρεθεί στην περιοχή μας. Μάλιστα. Κύριε Σαββίδη, δική σας προλογία. Εγώ πιστεύω ότι η Ζωνική Δικοινωνική Ομοσπονδία που διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή είναι η συνομοσπονδία. Δεν είναι θέμα να πάμε σε συζήτηση συνομοσπονδίας για να καταλήξουμε στη Ζωνική. Από τη στιγμή που έχεις πολιτείες αυτόνομες, από τη στιγμή που έχεις ξεχωριστές διαδικασίες όσον αφορά τα θέματα που θα μας ενώσουν, τα ταμείων και ασφαλίσεων, το ΓΕΣΥ, τα φορολογικά συστήματα, θα είναι ξεχωριστά. Εάν αυτό δεν παραπέμπει σε συνομοσπονδία, τότε τι είναι η συνομοσπονδία? Είδα βεβαίως του Προέδρου και των υπολείπων ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δεν συζητούμε κάτι τέτοιο. Ό,τι θέλεις ονόμαστε, θέλεις ονόμαστε το νέο κράτος. Θέλεις ονόμαστε το νέο κράτος. Εάν αυτό που διαπραγματεύεσαι, αυτό που έχεις δεχτεί, δεν είναι ενιαίο κράτος, αλλά είναι η συνομοσπονδία ή οτιδήποτε άλλο, είναι αυτό που είναι. Το αδιέξοδο έχει ξεκάθαρα να κάνει με τις εγγύσεις. Και δεν είναι μόνο οι εγγύσεις. Έχουν χωριστεί εγγύσεις σε δύο μέρη, οι εσωτερικές και οι εξωτερικές. Οι εσωτερικές και οι εξωτερικές τρομάζουν τους Ελληνοκύπριους, οι εξωτερικές τρομάζουν τους εταίρους μας στην περιοχή, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι σε μια φάση θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν μια επιθετική Τουρκία στην ΑΟ, στην Κυπριακή Πρεμοσχάρη, μετά από συμφωνία η οποία έχει καταχωρηθεί επίσημα και έχουν δικαίωμα, θα λένε ότι έχω δικαίωμα, διότι είμαι εγγυητής της εξωτερικής ασφάλειας ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ πιστεύω με αυτά τα πράγματα δεν θα βρούμε λύση. Δεν θα βρούμε λύση επειδή το αδιέξοδο των εγγύσεων, ακόμη και να βρεθεί πολύ φυσικό αέριο, δεν θα ξεπεραστεί. Η Τουρκία έχει με τη ρητορική της έχει βάλει τον εαυτό της και όχι μόνο ο Ερντογάν αλλά και η αντιπολίτευση του Ερντογάν που είναι ακόμα χειρότερη από τον Ερντογάν.
ότι εμείς θέλουμε να έχουμε το πάνω χέρι στο τι συμβαίνει στην Κύπρο. Και όχι μόνο το τι συμβαίνει στην καθημερινή ζωή των Κυπρίων, αλλά και το τι συμβαίνει και στις σχέσεις της Κύπρου με τα διάφορα κράτη της περιοχής. Και αυτό ο Πρόεδρος πιστεύω ότι το έχει καταλάβει. Έχει καταλάβει ο τρόπος που που αντιμετώπισε τις συνομιλίες τόσα χρόνια με το να δίνω ό,τι μπορώ να δώσω απλώς και μόνο για να πάω στο επόμενο βήμα. Οι Τούρκοι και οι Τουρκοκύπροι συνεχώς κοροϊδεύουν τους πρόεδρους μας. Τους κοροϊδεύουν, λένε δώσε μας ακόμα λίγα, δώσε μας ακόμα λίγα και να πάμε παρακάτω και θα είμαστε πιο διαλλακτικοί. Αυτό να αντιμετωπίζουμε στη συνέχεια. Και ως εταίρους οι Τούρκοι και οι Τουρκοκύπροι έχουν τους ξένους, κυρίως τους Άγγλους, οι οποίοι οι Άγγλοι επηρεάζουν και κυπριακά κόμματα. Και βλέπουμε αυτήν την διφορούμενη ρητορική από διάφορα κόμματα. Γιατί δεν προχωράς ακόμα ένα βήμα παρακάτω, γιατί δεν προχωράς. Ακόμα και μέσα στις εσωτερικά τα κόμματα υπάρχει πρόβλημα στο να αντιμετωπιστεί το θέμα, κατά πόσο μιλούμε για τους δείχτες Κουτουέρεσ ή για τους δείχτες του ΑΙΤΕ. Υπάρχουν και αυτά τα πράγματα μέσα. Οι Τούρκοι και οι Τουρκοκύπροι θέλουν και άλλες παραχωρήσεις από τον πρόεδρο Αναστασιάδη για να τον ταπεινώσουν. Ο στόχος του είναι να ταπεινώσουν τον πρόεδρο. Ναι, χρειαζόμαστε μια νέα μορφή λύσης, κάτι που να μπορούμε να την εφαρμόσουμε και εμείς, ακόμα χωρίς τη συμφωνία των Τουρκοκυπρίων, προς και μόνο για να αλλάξουμε αυτό το κράτος μας, το οποίο είναι το ίδιο από το 1960 και οι δομές του πλέον δεν δουλεύουν σε μια μοντέρνα κοινωνία. Η Λούν έρχεται, θα φύγει με άδεια χέρια. Και ο λόγος που θα φύγει είναι διότι οι όροι αναφοράς δεν θα συμφωνηθούν. Και είναι σημαντικό να υπάρχουν όροι αναφοράς. Και εμείς θα βάλουμε στους όρους αναφοράς ότι δεν δέχομαστε στρατεύματα και εγγύσεις και οι Τουρκοκύπριοι θα βάλουν ότι θέλουμε στρατεύματα και εγγύσεις και δεν θα υπάρχει συμφωνία. Αυτό θα γίνει. Κύριε Σούγκλη, τώρα αν ο πρόεδρος έβαλε ένα θέμα για προσανατολισμό για να καταλήξουμε πιο εύκολα στη διζωνική δικοινωνική ομοσπονδία, αυτό το ξέρει μόνο ο ίδιος. Δυστυχώς άνοιξε ένας κύκλος ανούσιων συζητήσεων. Κυρίως μεταξύ, θα έλεγα, Δημοκρατικού Συναγερμού και Αγγέλ και Προέδρου. Και το περίεργο είναι ότι και Δημοκρατικού Συναγερμού ηγεσία Σαβέροφ Νεοφίτου και Προέδρου, ίσως. Σε έναν παιχνίδι, θα έλεγα, μηχανίας ίσως και περισσότερο, διότι εκατέρευσαν η πολιτική τους. Δηλαδή, έγινε μία δεκαετία συνομιλιών Χριστόφια Ταλάτ, Αναστασιάδια Κιντζή, βασιζόμενη στην δίθε χημεία των εκατέρωθεν. Μιας κυπριακής ιδιοκτησίας λύση θα ήταν, πράγμα ουτοπικό βέβαια με την Τουρκία στη μέση. Έγινε μια κατάληξη και συγκλήση σε διάφορα ζητήματα, στα οποία βασικά υποχωρούσαμε εμείς. Ο πρόεδρος το πήγε μέχρι το τέλος, έλεγε θα πάω μέχρι το τέλος για να δείξω ότι η Τουρκία στο τέλος θα μπλοκάρει τις εγγυήσεις και το θέμα των στρατευμάτων ή θα αναγκαστεί να αποδεχτεί μια λύση. Καταλήξαμε εκεί που καταλήξαμε. Η Τουρκία μπροστά στο κεντρικό γραμματέα είπε ότι εγώ δεν δέχομαι. Δεν συζητώ για αποχώρηση στρατευμάτων και εγγυήσεων. Αυτό άλλο το λέει και ο Νταβούτογλου στο βιβλίο του. Ο στρατηγικός στόχος της Τουρκίας είναι ο έλεγχος της Κύπρου και η επέκταση της Ανατολικής Μεσογείου. Το σκηνικό είναι πολύ σύνθετο στην περιοχή μας. Δεν είναι τόσο απλό όσο ήταν πριν. Και εάν ακόμη έχουν τις αμφιβολίες με άλλες ΗΠΑ πολιτείες της Αμερικής θέλουν να λύσουν τον Κυπριακό τώρα για να μπορέσουν να προχωρήσουν οι σχεδιασμοί ενεργειακοί. Γιατί εάν η Τουρκία, ας πούμε, ό,τι ικανοποιεί η Τουρκία και μπει στο παιχνίδι των ενεργειακών σχεδιασμών και στην εξόριξη του φυσικού αερίου κυρίως, δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ, η Αίγυπτος και οι άλλες χώρες της περιοχής τη θέλουν να στα πόδια τους. Γνωρίζουν ότι η Τουρκία, εάν ξεμπερδέψει από εμάς, όπως θα ξεμπερδέψει και θα έχει τον έλεγχο εμάς, θα προχωρήσει τους σχεδιασμούς όπως αυτή τους εννοεί. Αγωνώντας βέβαια και το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Συνεπώς, δεν ξέρω αν οι άλλοι παίκτες της περιοχής θέλουν να μπει η Τουρκία στο παιχνίδι, έχοντας επιλύσει κατά κάποιον τρόπο το κυπριακό πρόβλημα. Συνεπώς, είναι πολύ δύσκολο. Τώρα θα έρθει η κυρία Λούτ. Εντάξει, είναι δύσκολο όντως να πετύχουν τους όρους αναφοράς. Όμως, δεν θα εκπλαγώ και να ξεκινήσουν οι συνομιλίες από την άλλη. Γιατί να θυμηθούμε ότι ιδιαίτερα στην περίπτωση Αναστασιάδη Έρογλου ήταν το ανακοίνωθε, ενώ έφερε τον πλήρες αδιέξοδο τελικά. Μέσα σε μία νύχτα με την κυρία Νιούλατ, τους παρουσίασε ένα κείμενο το οποίο ουσιαστικά συμφωνήσαμε θέλοντας και εμείς.
και ξεκίνησαν οι συνομιλίες. Συνεπώς, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Θέλει στρατηγική θεώρηση να δούμε όλες τις επιλογές. Όμως, επαναλαμβάνω ότι αυτή η αμηχανία που έχουν είναι γιατί πραγματικά κατέληξαν σε αδιέξοδο. Κατέρευσε ο μύθος ότι θα πείσουμε την Τουρκία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να καταλήξει σε μια ανοιχτή λύση. Αναζητούμε άλλες επιλογές. Εμείς πάντοτε αναζητούσαμε άλλη στρατηγική, οπωσδήποτε βλέπαμε την κατάληξη. Ήδη να σας θυμίσω ότι η διαστήματος κ. Κασουλίδη, όταν ήταν υπουργός των εξωτερικών, όταν λέγαμε για σχέδιο Β, όλες οι δυνάμεις, μήπως και δεν καταλήξουν, μας κατακράμουν ότι τα λέμε αυτά επειδή δεν θέλουμε λύση, δεν υπάρχει σχέδιο Β, γιατί θέλουμε να λύσουμε τον Κυπριακό. Και θα καταλήξουμε θέλοντας και εμεί και με το ζόρι θα λύσουμε τον Κυπριακό, αγνώντας όλη τη στρατηγική θεώρηση της περιοχής και τη στρατηγική σκέψη και σκοπό της Τουρκίας. Πώς προχωρούμε, κύριε? Θα ήθελα να κάνουμε έτσι μια συζήτηση. Θεωρείτε ότι θα βρεθούμε μπροστά σε αδιέξοδα και σοβαρά διλήμματα? Υπάρχει όντως έτσι μια πίεση, λύστε το να τελειώνουμε, να μπουν τα ενεργειακά σε ένα δρόμο, να πάρει και η Τουρκία κάτι με το αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως να αποσύρει και τα στρατεύματά τους, ή είναι όλα θεωρίες και σενάρια που έχουμε μέσα στο μυαλό μας? Πείτε την αλήθεια στον κόσμο. Συμβαίνει κάτι το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε ή δεν γνωρίζουν καν και τα υπόλοιπα κόμματα? Κύριε Δωράτη. Είναι φανερό ότι στο προσεχές μέλλον θα κριθεί αν η Τουρκία τελικά θα έχει πρόσβαση στην αξιοποίηση του φυσικού αερίου στα οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΣ ή όχι. Αυτό το πράγμα φυσικά δεν θα φεθεί στην τύχη. Η Τουρκία από τη στιγμή η οποία ακόμη συζητά το ενδεχόμενο να μπει σε διαπραγματεύσεις, σημαίνει ότι κάτι άλλο επιζητεί, και το προφανές είναι ότι ακριβώς θα θέλει μέσα από μια λύση προς όφελός της να μπορεί να ελέγξει τόσο τον πλούτο αλλά και την Κύπρο γεωστρατηγικά. Θεωρώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα λάβουν υπόψη κάποιον άλλο στην περιοχή από τη στιγμή που θα τα βρούμε εμείς με την Τουρκία. Εάν, για παράδειγμα, η Τουρκία έχει πρόσβαση στα οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΣ, σίγουρα δεν θα έχει πρόσβαση στα οικόπεδα του Ισραήλ ή της Αιγύπτου. Το επόμενο που θα πρέπει να συζητηθεί μετά από αυτήν την εξέλιξη είναι για από πού θα περνά ο αγωγός διοχέτευσης του αερίου στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι δεν έρχεται η κυρία Λουτ για να φύγει με άδεια χέρια. Είναι σαφείς οι όροι εντολής της. Έρχεται ακριβώς ως εντολοδόχος των Ηνωμένων Εθνών, πίσω από τα οποία βρίσκεται συνήθως βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και θεωρώ ότι θα ασκηθούν πιέσεις στην πλευρά μας για να συνενέσουμε σε μια λύση την οποία πιστεύω ότι τόσο ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ο Πρόεδρος αλλά και το ΑΚΕΛ δεν θα τους ενοχλήσει να είναι τύπου της Ζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας. Ήταν αυτός ο στόχος τους. Βλέπετε, ακόμα και το ΑΚΕΛ πηγαίνει να επισκεφτεί τον κύριο Τσαβούσογλου για να διασφαλίσει ότι θα μπούμε σε τροχιά λύσεις, οποιασδήποτε λύσεις. Το ΑΚΕΛ θεωρεί ότι θα πρέπει να επιληθεί το Κυπριακό οπωσδήποτε, ανεξάρτητα με όποιους όρους και αν φέρει αυτή η λύση. Παρόμοια σκεπτική υπάρχει και στην πλευρά του Προεδρικού, θεωρώ. Γι' αυτό θα πρέπει να εκπονήσουμε ακριβώς μία νέα στρατηγική για το τι θέλουμε ως η δική μας η πλευρά στις επόμενες συνομιλίες, διότι οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν. Δεν θεωρώ ότι εάν καλέσει, για παράδειγμα, ο εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών τις δύο πλευρές σε έναν τραπέζι διαπραγματεύσεων, θα πει ο κύριος Αναστασιάδης όχι, ή θα πει η πλευρά της Τουρκίας όχι, ή ο κύριος Ακκιντζή. Γι' αυτό θεωρώ θα πρέπει να γίνει μία εκβάθρον συνομιλία μεταξύ μας για το τι, ποιος θα είναι ο στόχος μας,
Όσον αφορά στο μοντέλο επίλυσης του Κυπριακού, εμείς ως ΕΔΕΚ διαφωνούμε με πάρα πολλά που έχουν γίνει ήδη αποδεκτά, με την Επιτροπή Προεδρία, με το στρατό να παραμένει και με την πρώτη μέρα της λύσης και όλα αυτά. Διαφωνούμε με το πλαίσιο Γκουτέρες. Γι' αυτό θα πρέπει, εάν θα έρθει ένα μοντέλο λύσης του Κυπριακού για να τεθεί σε δημοψήφισμα, θα πρέπει όλες οι δυνάμεις, θεωρώ, να είναι προσυμφωνημένες ώστε να περάσει αυτή η λύση. Δυστυχώς, συζητείται οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό που μπορεί να γίνει αποδεκτό από τον ελληνοκυπριακό λαό. Ξεχνού φαίνεται το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του 2004, όπου ο λαός μας εκαταψήφισε τις αρχές λύσεις με τη ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Γι' αυτό, κύριε Σούγλη, θα πρέπει, θεωρώ, να μην βιαστούμε και να μπούμε σε ένα νέο γύρο συνομιλιών, διότι θα είναι το πιο καταστροφικό, η πιο καταστροφική επιλογή που μπορεί να ακολουθήσει ο λαός μας. Θα ασκηθούν πιέσεις. Θεωρούμε ότι ο πρόεδρος θα πρέπει να αντισταθεί μπροστά σε αυτές τις πιέσεις. Έχει αγριέψει το παιχνίδι στην περιοχή. Τα διακυβεύματα πλέον είναι πρακτικά. Η Τουρκία θέλει έλεγχο όλης της Κύπρου. Θέλει πρόσβαση στον ενεργειακό πλούτο. Δεν πρόκειται. Αυτή είναι η πρόθεση, έτσι. Ακριβώς αυτό επιζητεί η Τουρκία. Το βλέπετε μέσα από σκληρές δηλώσεις καθημερινά των εκπροσώπων της τουρκικής κυβέρνησης, ακόμα και της αντιπολίτευσης. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε εμείς πολύ προσεκτικοί των επόμενων καιρών, να μην δεχτούμε τους όρους αναφοράς, χρονοδιαγράμματα και να μπούμε σε μια διαδικασία η οποία θα μας οδηγήσει σε ένα νέο τέλμα, το οποίο θα είναι, πιστεύω, πολύ επώδυνο από ό,τι ήταν το προηγούμενο στο Κράτς Μοντάνα. Ρωτήσατε αν συμβαίνει κάτι. Μόνοι μας κάνουμε πανίρκα. Δεν συμβαίνει τίποτα. Υπάρχει μια σχετική πίεση όσον αφορά την ΦΙΚΙΠ, η οποία δεν ήρθε καθόλου από, από τους συνηθισμένους ένοχους. Ναι. Υποπτούς ήταν από την πρόθεση της των Ηνωμένων Πολιτειών να σταματήσει να χρηματοδοτεί τις άλλες αποστολές, οι οποίες κοστίζουν η κάθε μια από κανένα 2 δισεκατομμύρια. Η δική μας περίπτωση στην ΦΙΚΙΠ καλύπτουμε και το 50% του κόστους, γύρω στα 50 με 60 εκατομμύρια. Οπότε αυτό που γίνεται στην πολιτική σκηνή αυτή τη στιγμή είναι μόνοι μας που τα κάνουμε. Και ο λόγος είναι διότι η Τουρκία έχει εκλογές το Μάιο του 2019. Στις συναντήσεις που έχει ο Ερντογάν μαζί με τον κύριο Γκουτέρες, δεν βγαίνει ποτέ προς τα έξω των Κυπριακών, που σημαίνει ότι δεν είναι καν στην ατζέντα των συζητήσεων. Και για να μην είναι στην ατζέντα, σημαίνει ότι η Τουρκία δεν θέλει να είναι στην ατζέντα. Ότι θεωρώ ότι ο Γενικός Γραμματέας θα το ήθελε να το βάλει και ως θέμα στις συζητήσεις. Άρα δεν θα έχουμε κάτι επειδή δεν το θέλει η Τουρκία απλά. Για ακόμα μια φορά. Η Τουρκία είναι πολλά πράγματα που θέλει για να υποχωρήσουμε. Σημαίνει, αν πάμε αύριο και πούμε, ξέρεις, δεχόμαστε όλους τους όρους σας, θα πούνε εντάξει, υπογράφουμε. Ναι. Απλώς δεν θέλει να ασχοληθεί και πάντα οι δικοί μας οι πολιτικοί το ερμηνεύουν ως «Α, μην ανησυχείτε, μετά από τις εκλογές στην Τουρκία θα είναι πιο διαλλακτική». Αυτό το ακούσαμε τουλάχιστον 10 φορές τα τελευταία 5 χρόνια. Το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Κύπρο είναι μια απίστευτη πίεση πάνω στον πρόεδρο Αναστασιάδη. Μετά που κατάλαβε τι διαπραγματεύεται, να μην υποχωρήσει από τις υποχωρήσεις που έχει κάνει ο ίδιος και ο πρόεδρος Χριστόφιας. Και αυτή η πίεση έχει αναλάβει τον πρώτο ρόλο του ΑΚΕΛ, για να μην υποχωρήσει ο πρόεδρος Αναστασιάδης από τις υποχωρήσεις που έχουμε κάνει τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι πολύ πιο επικίνδυνο να αφήσουμε την Τουρκία να νομίζει ότι μπορεί να αλωνίζει στην Κύπρο μετά τη λύση. Γιατί αυτό αναπόφευκτα θα πάμε στο Κυπριακό νούμερο 2. Και πλέον η Τουρκία έχει διάφορους τρόπους να λύει αυτά τα προβλήματα και θα στείλει στρατών στη Λευκοσία, στη Λεμεσόν, θα στείλει 10 τζιχαντιστές και θα αναλάβουν αυτή τη ζημιά.
Πρόβλημα είναι τι θα κάνει, όπως είπαν και οι συνομιλητές μου, όσον αφορά τις εξωτερικές υποθέσεις. Και εκείνη που θα έχει και λόγων και ρόλων που θα τις το δώσουμε εμείς. Και αυτό πρέπει να είμαστε πολύ συνεπείς σε αυτόν που λέμε μηδέν εγγύσεις, μηδέν στρατεύματα. Μάλιστα. Οι εταιρείες που ασχολούνται με τους υδρογονάνθρακες εργάζονται σε πολέμοι, εν πολέμο. Πέφτουν πυράβλοι. Ο κόσμος πολεμά και αυτοί συνεχίζουν και εξορίσουν το αέριο ή το πετρέλαιο για εξαγωγές. Δεν είναι κάτι που θα τους φοβήσει. Ξέρουν πώς θα χειριστούν αυτές τις καταστάσεις. Να μην πιστεύουμε, μας έχουν τρομοκρατήσει τον πρόεδρο Αναστασιάδη και τον Κυπριακό λαό, ότι ξέρετε, μπορεί να σας αφήσουμε να κοιτάξετε αν υπάρχει, αλλά δεν θα σας αφήσουμε να το εκμεταλλευτείτε. Δεν υπάρχει καμιά εταιρεία η οποία θα δεχτεί να πάει να ξοδέψει μερικά δισεκατομμύρια για να έρθει μετά μια Τουρκία και να τους πει, ξέρετε, δεν θα σε αφήσω να εμπορευτείς το φυσικό αέριο. Αυτές οι εταιρείες είναι και μεγάλες και ικανές να αντιμετωπίσουν όλους αυτούς τους κινδύνους. Πρέπει να προσέχουμε και από την Τουρκία και από τη συμπεριφορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Συνήθως είναι αυτοί που μας δημιουργούν τα προβλήματα στις εξωτερικές μας υποθέσεις. Και συμφωνώ ότι πρέπει να αρχίσουμε πλέον να κοιτάζουμε τη μορφή λύσης και να τη συζητούμε μεταξύ μας. Αποφεύγουμε αυτή τη συζήτηση σε βάθος για το ποια μορφή λύσης, ποιος είναι ο τρόπος που θα διακυβερνάται αυτός ο τόπος για να μην δημιουργηθεί το Κυπριακό νούμερο 2. Την ευθύνη αυτή την έχουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Ποτέ δεν κάτσαμε σοβαρά να κοιτάξουμε πραγματικά η λύση πώς μπορεί να είναι και αν είναι τα διάφορα πολιτεύματα και πού θα βρούμε τρόπους όπου βλέπουμε ότι ένας πολιτικός μπορεί να εκτροχιάσει ολόκληρη την κατάσταση ή έναν κόμμα με τη συμπεριφορά του, πώς αυτό θα μπορώ να το εξουδετερώσω με το να κάνω κάτι άλλο πάλι δημοκρατικό. Αυτή τη συζήτηση δεν τις έχουμε κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλουμε μια νοκαροτελεία, κύριε Παπή. Επιτρέψτε μου, διότι έχει λίγη ώρα που περιμένουν οι τηλεθεατές μας. Ο κύριος Στέγιος Λεμεσός, Ανδρέας Λεμεσός και η κυρία Μαρία. Θα πρέπει να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό και θα επανέλθω στον κύριο Παπή μετά για να συμπληρώσει αλλά και να αρχίσουμε το σχολιασμό των τηλεθεατών μας. Κύριε Στέγιο μου, καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα σας, συγχαρητήρια για το πρόγραμμα σας. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Χαιρετίζω τους καλεσμένους σας. Θα ήθελα να υποβάλω δύο ερωτήσεις, πολύ σύντομα. Η πρώτη είναι, αφού οι κύριοι εκεί διαφορούν πλήρως με τις θέσεις του Προέδρου στο Κυπριακό, από όσον καταλαβαίνω, τότε πού πάει εκείνο που λέμε όλοι, μα πάντα φταίει η Τουρκία. Άρα ο Πρόεδρος αν πήγαινε με τις θέσεις τους, πάλι δεν θα είχαμε λύση. Λογικά. Αφού δεν θέλει η Τουρκία, τέλος. Και δεύτερο, αφού συζητάμε τόσα χρόνια και δεν λύεται το Κυπριακό, δεν λύεται, αφού η Τουρκία δεν θέλει, γιατί να συζητήσουμε άλλο τόσα χρόνια. Ας δοκιμάσουμε μια λύση δυστυχώς προς τη διχοτόμηση, όχι όμως του 37% της πατρίδας μας. Ας πάθει σε έναν 20% στη γωνίτσα και να έχουμε εμείς έναν 80% του κράτους μας και όταν είμαστε πιο δυνατοί να ξαναέρθουμε σε συμφωνίες και συνομιλίες. Και τότε πιστεύω και οι ίδιοι Τουρκοκύπροι θα υποκύψουν με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορεί να μας κρατούν τον 37-44 χρόνια να το εκμεταλλεύονται το 37% σχεδόν τη μισή μας πατρίδα και να μας κοροϊδεύουν. Ας πάθουν το 20% να μείνουν μόνοι τους. Μάλιστα. Και να συζητήσουμε από εκεί και πέρα. Ευχαριστούμε, κύριε Στέγιο μου. Πάμε στον κύριο Ανδρέα. Κύριε Ανδρέα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Σούλη. Συγχαρητήρια για το πρόγραμμά σας. Ευχαριστούμε. Πιστεύω ότι ούτε τα επόμενα 40 χρόνια θα υπάρξει λύση στον Κυπριακό. Δεν έχουμε πολιτικούς για να κάτσουν να λύσουν το Κυπριακό, ούτε να συζητήσουν με την απέναντι πλευρά που λέγεται Άγκυρα. Διότι η Τουρκία είναι πολλά χρόνια μπροστά μας σε πολιτική και στρατηγική. Τώρα εν τούτο. Δεύτερο, ένα Eurogroup και μια βουλή δεν τα κατάφερε
να κάτσει μέσα σε μία νύχτα να δούσει τι γίνεται με την οικονομία και την καταστροφή της Κύπρου. Δύο, είμαστε έναν κράτος υποδιάλυση. Κύριε Ανδρέα, με ευχαριστούμε. Πάμε και στην κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία μου, καλησπέρα σας. Έκλεισε, κυρία Μαρία. Λοιπόν, αντιβάρουμε μετά το διαφημιστικό. Είναι και 31. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Όσοι είναι να πάρετε, πάρτε τώρα. Δεν θα έχουμε χρόνο. Σε λίγο και πάλι μαζί. Και αγαπητοί τηλεθεατές, συνεχίζουμε με τους καλεσμένους μας και με εσάς. Πάμε να ακούσουμε και την κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία μου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Απλά να σας πω ότι δεν είχα κλείσει τη γραμμή, απλά δεν υπήρχε χρόνος να με καλέσουν εκείνη. Α, κακή συνεννόηση τότε, εντάξει. Μα δεν αφήνω την ευκαιρία να μιλήσω, άλλη μόνο. Χαιρετώ και τους καλεσμένους σας. Επιτρέψτε μου να κάνω κάποιους σχολιασμούς. Uh-huh. Είναι γνωστό ότι η γραμμή πλεύσης της Τουρκίας είναι σταθερή και συγκεκριμένη για τη λύση και δεν πρόκειται να εκτραπεί από τους στόχους της ο κύριος Ερντογάν. Όμως φοβόμαστε ότι ο πρόεδρος θα υποκύψει να δεχτεί υπό τον εκβιασμό ότι είναι δίθεν η τελευταία ευκαιρία όπως είχε λεχθεί. Αλλά η κυρία Λουτ θα έρθει χωρίς αγκαλιές και φιλιά όπως η κυρία Σπέχαρτ, λέγοντας μας με το ψυχρόν εκβιασμό «You take it or leave it». Εις ό,τι αφορά την χαλαρή νομοσπονδία, είχα σημειώσει την αναφορά σε αυτήν από τον πρόεδρο, όμως ο εκπρόσωπος τύπου του Δύση, ο κύριος Δημητρίου, το διέψευσε την επόμενη, λέγοντας ότι ουδέποτε αναφέρθηκε ο πρόεδρος σε αυτήν. Το ίδιο διέψευσε χθες και ο κύριος Ζίπλαρος. Και μιλώντας και για το σχέδιο Β, κύριε Παπί, θα έλεγα ότι δεν είναι τυχαίο που ανέφερε ο κύριος Κουτέρες ότι πρέπει να είναι όλοι καλά προετοιμασμένοι, προφανώς αναφερόμενος σε εμάς που μείναμε στο σχέδιο Α, ενώ η Τουρκία έχει και Β και Γ και Δ και παραπέρα. Και αναφέρθηκε και σε νέες ιδέες ο κύριος Κουτέρες. Βεβαίως. Όσο για την ΑΟΣ μας, δεν μας ήταν κανένας από το κυβερνών κόμμα, παρόλο που υπέβαλα την ερώτηση πολλές φορές, αν έχουν κατατεθεί στα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση οι συντεταγμένες μας ή περιμένουν να κάνει πρώτα γεώτρηση η Τουρκία στην ΑΟΣ μας, όπως είχε λεχθεί από τον νέος αρμόδιον υπουργό, και τότε θα τις εκατάθεται η δική μας πλευρά. Δηλαδή πρώτα να πάθουμε το χατά που λέμε κυπριακά και μετά να τρέχουμε κατόπιν εορτής. Μάλιστα. Τα σχόλια σας παρακαλώ και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Και να μας λένε πάντα τις αλήθειες, να ανοίγει τα μάτια και τα αυτιά του ο λαός. Έτσι. Κυρία Μαρία μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σημειώνουν και οι καλεσμένοι μας. Ο κύριος Κώστας. Κύριε Κώστα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Σούβλη, καλησπέρα και στους προσκεκλημένους σας. Υπάρχουν σημαντικά γεγονότα τα οποία δεν είδα καμία αντίδραση από κανένα πολιτικό κόμμα που εκπροσωπείται στο Ευρωκοινοβούλιο και ούτε και από την ίδια την κυβέρνηση. Και εξηγούμε επειδή αντάφτα. Η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κόπτεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Κρυμαία και τρέχει να έβαλε κάποιες κυρώσεις πιο παλιά στη Ρωσία. Τώρα προωθεί νέες κυρώσεις με την υπογραφή και την βούλα και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία και συνάμα οι ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων δεν θέτουν ζήτημα της κατοχής της Κύπρου του ευρωπαϊκού εδάφους από την Τουρκία, ούτως ώστε στην περίπτωση της Ρωσίας, κύριοι, θα βάλουμε βέτο εάν δεν μπει και το θέμα σε κυρώσεις στην Τουρκία. Μήπως τελικά και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση δουλεύει σαν δορυφόρος κάποιας άλλης συμμαχίας τελικά. Ευχαριστώ πολύ. Και κλείνουμε την πεντάδα μας με την έγκομη και τον κύριο Κώσταν επίσης και πάλι. Κύριε Κώστα μου, καλησπέρα. Γιώργος από την Εγκομή. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα. Ναι, Γιώργος, ναι. Ναι, κύριε Γιώργο. Κύριε Δημήτρη, σε χρόνο μηδάν έχει πολλές τηλεφωνήματα, πολλές κουβέντες. Εγώ δύο λέξεις, τίποτε άλλο. Να μου πούν την κύριοι
για 40 χρόνια η Τουρκία μας λέει δύο κράτη, δύο κράτη. Γιατί δεν τους λέμε και εμείς μόνο δύο κουβέντες. Να έρθουν οι Τούρκοι στις περιουσίες τους και στα σπίτια τους, να πάνε οι Έλληνες στα σπίτια τους και στις περιουσίες τους και να ξεκινήσουμε συνομιλίες. Γιατί δεν το λέμε αυτό το πράγμα και να τελειώνει όλη η υπόθεση. Μιλώ, 40 χρόνια, τίποτε. Ευχαριστώ πολύ, αντίο σας. Ευχαριστούμε κύριε Γιώργο. Λοιπόν, αρχίζω από τον κύριο Παπή, του οποίου ήταν η σειρά, και μετά σχολιάζουν και οι υπόλοιποι. Σχέδιο έπρεπε να έχουμε σχέδιο από το Β μέχρι το Ω εμείς. Θα έπρεπε να έχουμε αναλύσει όλες τις περιπτώσεις και ανάλογα με το τι συμβαίνει και το πώς αντιδράει η Τουρκία, να έχουμε και εμείς τις απαντήσεις μας έτοιμες. Δυστυχώς αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Και αυτό είναι ένα από τις μεγάλες μας αδυναμίες. Διχοτόμηση, θα σχολιάσω τη διχοτόμηση, κύριε Ζούγλη. Η Τουρκία δέχεται οποιαδήποτε λύση με την οποία θα ελέγχει στρατηγικά ολόκληρη την Κύπρο. Εάν με τη διχοτόμηση θα ελέγχει ολόκληρη την Κύπρο, θα είναι δεχτή. Εάν θα ελέγχει ολόκληρη την Κύπρο με την κοινωνική τη ζωνική ομοσπονδία, θα προωθήσει αυτή τη λύση. Συνεπώς, δεν είναι ζήτημα διχοτόμησης ή μη και αν θα είναι 80% ή 20%. Δεν είναι θέμα εδάφου. Είναι θέμα εάν με τη λύση η Τουρκία θα μπορεί να μας ελέγχει ολοκληρωτικά. Συνεπώς, δεν θα τους προτείνουμε διχοτόμηση κάπου που δεχόμαστε τη διχοτόμηση. Πιθανόν το 74 είναι δέχοντας στο πλαίσιο της Διπλής Ένωσης ή της διχοτόμησης, αλλά σήμερα δεν τη δέχονται αυτή τη λύση. Ξέρετε, ο κ. Νταουτόγλου στο βιβλίο του λέει ότι θα πρέπει για να ελέγξουμε και τη Βοσνία, να ελέγξουμε και τους Αλβανούς στη Φύρομ και όλους αυτούς, θα πρέπει να καταφέρουμε να βάλουμε ένα σύστημα εγγυήσεων όπως αυτό που βάλαμε στην Κύπρο. Εμείς είμαστε το πρότυπο. Αυτό λέει στο βιβλίο του. Εκτός από ότι λέει ότι και αν δεν υπήρχε το κοκκίπρι θα πρέπει να το συγχεύρουμε. Το άλλο που λέει πολύ σημαντικό είναι αυτό. Θεωρεί ότι υπόδειγμα λύσης το ότι κατάφεραν το 60 να εγγυηθούν την Κυπριακή Δημοκρατία ή τους Τουρκοκύπριους. Και λέει ψάχνουμε και στα Βαλκάνια κάτι παρόμοιο στους πληθυσμούς που υπάρχουν εκεί που είναι μουσουλμανικοί. Συνεπώς, επαναλαμβάνω, η Τουρκία θέλει να ελέγξει την Ανατολική Μεσόγειο. Είμαστε στο ζωτικό χώρο. Αυτό που θεωρεί η Τουρκία ζωτικό τη χώρο, εμείς μας συμπεριλαμβάνει αυτό. Και ζωτικό χώρο. Ο Νταγούδογλου στο βιβλίο του το λέει Lebensraum, δηλαδή αυτό που χρησιμοποιούσε και ο Χίτλερ όταν έγραψε το Mein Kampf, τον αγώνα μου, στα γερμανικά, το βάζει στα γερμανικά στην τουρκική εκδοση, για να μην υπάρχει περίπτωση παρεμηνία. Ζωτικό χώρο και είμαστε μέσα σε αυτού. Συνεπώς δεν είναι θέμα αν θα δεχτούμε και αν θα προτείνουμε διχοτόμηση. Είναι θέμα αν θα καταφέρουμε με τη λύση να βγει η Τουρκία από το παιχνίδι, από τον έλεγχο τη Κύπρου. Και σε όλα αυτά τα χρόνια αυτό που μα λείπει ακριβώ είναι αυτή η στρατηγική. Πορευτήκαμε δυστυχώ με τις ευδέστησεις ότι μέσα από τις συνομιλίες θα λύσουμε το κυπριακό πρόβλημα. Δημιουργάς τις συνθήκες μέσα από τη στρατηγική σου και όταν οι συνθήκες είναι έτοιμες, όταν η στρατηγική... Γιατί όταν... μας λείπει αυτή η στρατηγική. Και ρωτώ και τους τρεις. Είμαστε χαμηλής νοημοσύνης, ρε παιδί μου. Ζούμε σε μια πατρίδα ημικατεχόμενη και δεν έχουμε κοινή εθνική στρατηγική. Τι φταίει δεν, και έχουμε, δεν έχουμε. Δεν έχουμε κοινή στρατηγική, διότι ακριβώς όντως δυστυχώς μετά την εισβολή δεν κάναμε αυτή τη στρατηγική ανάλυση. Θα έλεγα ότι τα πρώτα χρόνια, το 1977 που δοκίμασε ο Μακάριος με την Ομοσπονδία, καλώς το δοκίμασε. Όφελε να δοκιμάσει. Εδοκίμασε, τους είπε: εγώ δεν έχουμε την Ομοσπονδία και εσείς δέχεστε τα υπόλοιπα. Δηλαδή το έναν κανονικό κράτος και εγώ δεν έχουμε την Ομοσπονδία. Και βέβαια αμέσως η Τουρκία το ανέτρεψε και κράτησε μόνο την Ομοσπονδία και πήγε παρακάτω. Από ένα σημείο και μετά ήταν ξεκάθαρη η ιστορία της Τουρκίας. Δυστυχώς. Εμείς εμπλαγήκαμε σε μία διένεξη απορριπτική ή μη απορριπτική και εσείς δεν θέλετε λύση γιατί λέτε τι λέτε, σε ό,τι μας αφορά εμάς από ένα σημείο και μετά. Και δυστυχώς μιλάμε με αυτό. Υπήρχαν ψηφιευθύνσεις. Όταν υπήρχε ο κ. Βασιλείου, όταν βγήκε στην εξουσία, έλεγαν ότι πουλάει και ψυγεία στους Εσκιμώους και θα λύσει το κυπριακό πρόβλημα. Δεν είναι θέμα εμπορίου το κυπριακό πρόβλημα. Ο κ. Χριστόφιος, όταν ανέβηκε στην εξουσία, ο κ. Κλήδη μας πήγε στο σχέδιο ΑΝΑ και μάλιστα. Ανατρέποντα και την εγκρυπτό, δηλαδή θυμάστε τα συμφώνησαν και στο Λονδίνο και μετά είπαν ότι το σχέδιο να δεν έπεσε από τον ουρανό. Όταν πιστεύει ότι θα ρίξει το Κυπριακό με τον κύριο Τσάρ, γιατί έχει τι ίδιε απόψει, θεωρεί ιδεολογικέ απόψει. Τι να πούμε, πώς θα κάτσουμε, δεν βάζουμε τη στρατηγική κάτω. Πρέπει να αναλύσουμε την περιοχή, να δούμε τι γίνεται ακριβώ, τι θέλει η Τουρκία. Πρέπει και εμεί να δημιουργούμε τελεσμένα. Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένα τελεσμένο γεγονό. Δημιούργησε τελεσμένο. Όμως, όταν μπήκε το ευρωπαϊκό κεκτημένο και η λύση βάση ευρωπαϊκού κεκτημένου και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που με πολύ κόμμα του έβαλε ο Τάσος Παπαδόπουλος μετά το ψήφισμα,
υιοθετήθηκε ένα από όλους μας και πάμε στις συνομιλίες. Και ενώ λέμε ευρωπαϊκών κεκτημένων και ευρωπαϊκές αξίες, συνομιλούμε πράγματα τα οποία είναι εκτός ευρωπαϊκού κεκτημένου. Απλώς τα λόγια λέμε ευρωπαϊκών κεκτημένων. Στρατηγική ανάλυση όμως λείπει. Κύριε Σαββίδη και με τον κύριο Ζωράτη, ωστόσο κάποια στιγμή θέλω να ακούσω και εισηγήσεις σας. Πώς θα βγούμε από αυτή τη δυσάρεστη θέση, κατάσταση. Εγώ να απαντήσω την ερώτηση σας, γιατί δεν έχουμε κοινή εθνική στρατηγική. Εμείς ως Συμμαχία Πολιτών έχει 5 χρόνια που λέμε Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Επιτέλους πρέπει να γίνει για να γίνουν όντως αυτές οι μελέτες. Αλλά υπάρχει το μακάριο κόμπλεξ στους πολιτικούς μας. Οι οποίοι πρόεδροι και πολιτικοί, κυρίως οι πρόεδροι, οποιοδήποτε λέει πρόεδρος, θεωρεί ότι τα ξέρει όλα. Μαζεύει γύρω του μια ομάδα 2-3 αυλικούς, εξαρτάται με ποιον μιλάτε, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αυλικοί. Βλέπουμε δηλαδή τα άτομα που έρχονται και φεύγουν. Και συνήθως μείνει ο πρόεδρος, ο κάθε πρόεδρος, με 2 ή 3 άτομα, το οποίο όντως ξέρουν ακριβώς τι γίνεται. Έχει υπόψη ότι τα ΗΕ απαιτούν εμπιστευτικότητα. Απαιτούν το τι συζητιέται να μην βγαίνει προς τα έξω. Και είναι ξεκάθαρο και στις αναφορές τους και στις εκθέσεις που κάνουν. Και ο λόγος που δεν έχουμε κοινή εθνική στρατηγική είναι αυτό που είπε ο Ανδρέας, ότι είμαστε ένα κράτος υποδιάλυση. Και είναι αυτό που είπε ένας άλλος ακροατής, ότι όντως η Τουρκία έχει κράτος. Μην ξεχνούμε ότι η Τουρκία είναι η τελευταία αυτοκρατορία που διαλύθηκε και κατάλοιπαν και χανούνται. Οι υποδομές υπάρχουν και ο τρόπος σκέψης και η στρατηγική. Αρχίσουμε από τις ερωτήσεις. Ο κύριος Τέλιος είπε, μα πάντα αυτή η Τουρκία, όχι αυτή πάντα η Τουρκία. Και δεν τον ακούσατε αρκετές φορές, ο κάθε πρόεδρος ήθελε λύση. Ο κάθε πρόεδρος δεν ξέρει πώς να διαπραγματεύεται με Τούρκο. Όταν μάθει, πιστεύω ότι το πρώτο μάθημα που κάθε νέος πρόεδρος πρέπει να κάνει είναι πώς διαπραγματεύεσαι με Τούρκους. Νομίζουμε ότι θα πάμε εκεί και θα είμαστε και ωραίοι και φιλικοί. Παλιά ένας Κύπριος που γνώρισα στον κόλπο μου είπε ο τρόπος που διαπραγματεύομαι με Τούρκους είναι πάω, τους λέω ακριβώς τι θα κάνω και φεύγω. Και μετά από μια ημέρα με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε εντάξει δεχόμαστε. Πρέπει να μάθουμε επιτέλους την νοοτροπία του Τούρκου πώς διαπραγματεύεται για να μπορούμε να διαπραγματευόμαστε κι εμείς μαζί. Όχι, καθόλου. Δεν μάθαμε. Δεν μάθαμε τόσα χρόνια, δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Τώρα, ο Στέλιος μίλησε και για διχοτόμηση και γιατί είναι το. Εάν αυτή τη στιγμή πάμε στους Τούρκους και ας πούμε δεχόμαστε, αναγνωρίζουμε το ψευδοκράτος σας, ας πούμε δεχόμαστε. Θα μας πούν δεν δεχόμαστε. Η όρεξη τους έχει ανοίξει. Μετά από το φυσικό αέριο, η όρεξη τους έχει ανοίξει. Και αν το φυσικό αέριο ήταν στις βόρειες περιοχές της Κύπρου, θα μας έλεγαν φίλοι που δάμε, θέλω να μιλήσουμε καθόλου μαζί σας. Αυτός είναι ο Τούρκος. Πρέπει να καταλάβουμε με ποιους τελικά διαπραγματευόμαστε. Ο κύριος Ανδρέας είπε ότι είναι να διαπραγματευόμαστε για τα επόμενα χρόνια. Ναι. Εάν μιλούμε για τη ζωνική δικαιονομική ομοσπονδία όπως τη διαπραγματεύτηκε ο Χριστόφιας και ο Αναστασιάδης, δεν θα το λύσουμε ούτε τα επόμενα 40 χρόνια. Και το θέμα είναι αν έχουμε πολιτικούς που διαπραγματεύονται, οι πολιτικοί εκλέγονται από τους πολίτες. Το ξεκαθαρίσουμε τούτο. Μην γυρεύκετε δικαιολογίες πας στον τύπο των πολιτικών, να κοιτάξετε τους ψηφοφόρους. Και όντως είμαστε ένα κράτος υποδιάλυση. Διότι δεν δουλεύει τίποτα, λίγα πράγματα δουλεύουν. Έχουμε να αφήσει τον Κυπριακό να μας σταματάει από οποιασδήποτε πρωτοβουλίες για να εκμοντερνοποιήσουμε αυτό το κράτος. Να το κάνουμε πιο δυνατόν και στρατιωτικά και οικονομικά. Εγίναμε οικονομικά δυνατοί πάνω στα δανεικά και είδαμε που καταλήξαμε. Εάν εμείς είμαστε οικονομικά δυνατοί, το Τουρκοκύπριος να βλέπεις να πει «Μάνα που συμβαίνει για μέ». Τούτοι ευημερούν, περνούν καλά, έχουν όλες τις υπηρεσίες διαθέσιμες και εγώ έχω καραντήσει Ανατολίτης, χειρότερος Ανατολίτης, πρέπει να πείσω τους πολιτικούς μου ότι θα πρέπει να τα βρούμε μαζί τους. Η κυρία Μαρέα είπε ότι η Τουρκία έχει μια σταθερή γραμμή.
Σε όντως έχει δίκιο. Το θέμα της στρατηγικής έχει να κάνει ξεκάθαρα με το ποιους στόχους έχεις βάλει, όχι για να βάλεις την Τουρκία σε μια δύσκολη θέση, αλλά για να ευημερίσει το κράτος σου. Αυτό δυστυχώς ως παιχνίδι ποτέ μας δεν το κάνουμε. Και πάντα, όπως είπε η κυρία Μαρία, βάζουν πίεση πάνω μας για να υποκύψουμε εμείς. Ναι, είμαστε ο αδύνατος, δεν μπορούν να μας αναγκάσουν να δεχτούμε πράγματα που δεν θέλουμε. Χωρίς την έγκριση μας δεν γίνεται τίποτε. Και αυτόν επιδιώκουν. Μέσω της υπόσκαψης που γίνεται αυτή τη στιγμή, μέσω των διαφόρων πράγματων που γίνεται αυτή τη στιγμή, προσπαθούν βασικά να βάλουν μια πίεση πάνω στον πρώτο Αναστασία για να υποκύψει. Μπαίνει ο κύριος Κώστας για ακυρώσεις στην Ρωσία για την Κρυμαία και γιατί δεν το κάνουν εδώ για την Τουρκία. Ναι, έχει απόλυτο δίκιο. Οι Ευρωπαίοι δεν είναι άτομα τα οποία της ακαιρεότητας. Μην ξεχνούμε ποιοι είναι τούτοι οι Ευρωπαίοι. Δύο παγκόσμιους πολέμους καταστρέψαν ολόκληρες την Ιφίλιον δύο φορές. Ετρώγονταν μεταξύ τους μέχρι το 1945. Δεν είναι χαρακτήρες αγγελικά φτιαγμένοι, οι οποίοι θα έρθουν και θα συνειδητοποιήσουν ότι ναι, ξέρετε, αυτή τη στιγμή είμαστε δημοκρατικοί. Προβληματικοί οι Ευρωπαίοι. Μην νομίζετε να έρθουν να μας λύσουν τα δικά μας τα προβλήματα. Και όντως ακολουθούν τα συμφέροντά τους. Και εμείς ποτέ μας δεν χρησιμοποιήσαμε είτε τη δύναμη του βέτο μας, είτε τη δύναμη του ότι είμαστε μέλος για να πιέσουμε την Ευρώπη να κάνει οτιδήποτε. Το πρώτο πράγμα είναι σίγουρα το θέμα της αναστολής των διαπραγματεύσεων για ένταξη στην Τουρκία. Αν ήταν ένα δικό μας κέρδος, το αφήσαμε στην Αυστρία και στη Γαλλία. Η Τουρκία πλέον δεν νιώθει ότι πρέπει να υποχωρήσει στην Κύπρο για να ενταχθεί στην Ευρώπη. Νιώθει ότι πρέπει να υποχωρήσει στην Αυστρία και στη Γαλλία. Τελειώνω με τον κύριο Γιώργο που μίλησε για να επιστρέψουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι δεν θέλουν να επιστρέψουν. Είναι σε έναν καθεστώς εκεί, το οποίο οι περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι χρηματοδοτούνται από την Τουρκία. Αρκετοί που δεν είχαν περιουσίες πήγαν εκεί και βρήκαν περιουσίες. Δεν υπάρχει λόγος για αυτούς να έρθουν πίσω. Διότι δεν δημιουργούμε συνθήκες που να νιώθει ο άλλος ότι μπορούμε να ζήσουμε μεταξύ μας. Όταν του λέω ότι ξέρεις, θα έχουμε ξεχωριστό γεσί, θα έχουμε ξεχωριστό ταμείο ασφαλισμού, θα έχουμε ξεχωριστό φορολογικό σύστημα, σου λέει, καλά, γιατί να σηκωστώ να φύγω να πάω στο χωριό μου που έχει ένα σπίτι που χτίστηκε το 60, τι θα πάω να κάνω. Αυτά είναι τα ζητήματα που ένας διάλογος μεταξύ μας. Να γνωρίζετε και το δικαίωμα του χρήστη δήθεν. Εντάξει, άλλο και όχι μόνο αυτό. Φυσικά, ο χρήστης, όπως αναγνωρίστηκε, ισχύει και για τους Ελληνοκύπριους που έχουν τουρκοκυπριακές περιουσίες στις ελεύθερες περιοχές. Είναι και αυτοί χρήστες αυτή τη στιγμή. Να μην το ξεχνούμε αυτό το πράγμα. Πιο λίγο όμως. Πολλά πιο λίγο. Εξαιρετικά πιο λίγο. Έχει να πω το δίκαιο. Οπότε είναι θέμα, τους έχουμε δώσει τα διαβατήρια, μπορούν να ταξιδεύουν στην Ευρώπη όσο θέλουν. Εάν δεν φτιάξουμε το κράτος μας για να το ζηλεύουν, οι Τουρκοκύπριοι δεν έχουν κανένα λόγο να έρθουν να ζήσουν μαζί μας. Λοιπόν, μεταφέρω και κάποιες άλλες γραψίες. Πριν περάσω στον κύριο Ντοράτη, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο χωρίς όμως να είμαστε εξαρτημένοι από την Ένωση της Ευρώπης, λέει ο κύριος Χρήστος Αθηνοδόρου. Γιατί προσπαθούμε να υποθηκεύσουμε την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του μελλοντικού κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε τόσο σίγουροι ότι δεν θα αποδομηθεί, και αν γίνει αυτό, τι θα απογίνουμε. Έχουμε και άλλες ερωτήσεις. Ο κύριος Λουκής Σιδέρης, από το 1974 ασχολούμαστε πυροσβεστικά με το Κυπριακό και έχουμε αφήσει την εσωτερική διακυβέρνηση στον αυτόματο πιλότο. Σήμερα που ανακαλύπτουμε πως και στο Κυπριακό αποτύχαμε, βλέπουμε και πως ο αυτόματος πιλότος δεν δούλευε σωστά, αφού ποτέ δεν ασχοληθήκαμε να τον προγραμματίσουμε έρμεως στην εξωτερική και στην εσωτερική πολιτική. Αλλά μην ανησυχείτε, η Τουρκία φταίει και θα την εκθέσουμε. Και τότε όλα θα είναι όμορφα και αγγελικά πλασμένα, μας λέει ο κύριος Σιδέρης. Και ο κύριος Αντωνίου, όσο είναι, λέει, ανοιχτά τα οδοφράγματα, πιστεύω ότι πάμε για διχοτόμηση. Επίσημο οδοφράγμα είναι, σύμφωνα με το Συμβούλιο Ασφαλείας, το Λίδρα Πάλας, μόνο για τη διακίνηση του ΟΗΕ, μαρονιτών και εγκλωβισμένων. Γιατί η κυβέρνηση δεν κλείνει όλα τα οδοφράγματα μέχρι να φύγουν οι εισβολείς από την Κύπρο, μας λέει ο κύριος Αντωνίου.
Κύριε Δωράτη, οι δικές σας απαντήσεις. Ο τηλεθεατής, ο Στέλιος από τη Λεμεσόν, έχει επισημάνει ότι τόσα χρόνια, 45 χρόνια, δεν έχουμε καταλήξει σε μια λύση. Φυσικά και δεν έχουμε καταλήξει σε μια λύση, αφού η στόχευσή μας δεν ήταν η ορθή. Το Κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Εμείς μέσα από την πρακτική αφήναμε την εντύπωση ότι αφορά σε ένα πρόβλημα δικοινωτικής διαφωνίας και πάνω σε αυτήν την βάση εφεύραμε και το έκτρωμα της ζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας, το οποίο ως πολιτιακό μοντέλο δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Προσπάθησαν να το εφαρμόσουν στην Βοσνία, αλλά έχει αποτύχει, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει το κράτος και να αρχίσουν ολόκληρες περιοχές να ζητούν απόσχηση. Δεν θα λειτουργήσει, κύριε Σούγλη. Δυστυχώς, με τα μυαλά που πάμε, θα επιδεινώσουμε την τύχη του κυπριακού λαού. Θα οδηγηθούμε σε πολύ χειρότερες συνθήκες από ό,τι τώρα. Να πούμε ότι δυστυχώς η πλειοψηφία των πολιτικών μας δεν έχουν τα κατάλληλα αντανακλαστικά. Αυτό διαφαίνεται από το γεγονός ότι έχουν αλλάξει τόσα πράγματα όσον αφορά στο Κυπριακό, αλλά εμείς δεν έχουμε αλλάξει καμία στρατηγική τα τελευταία 45 χρόνια. Είχαμε την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ήταν ένα δυνατό χαρτί. Έχουμε την ανακάλυψη του φυσικού αερίου. Έχουμε τώρα στρατηγικές συμμαχίες και εμπλεκόμενα συμφέροντα της Κύπρου μαζί με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Ελλάδα. Όλα αυτά δεν τα χρησιμοποιούμε ως όπλα στη δική μας τη φαρέτρα για να αλλάξουμε ακριβώς την στόχευσή μας όσον αφορά στην επίλυση του Κυπριακού. Επιμένουμε μονολυθικά σε μια λύση τύπου της ζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας. Αγνοούμε το ηχηρό όχι του κυπριακού λαού στο σχέδιο Ανανάν, ότι δεν επιδιώκει τέτοια λύση. Θα πρέπει να δούμε πώς θα καταφέρουμε να επανατοποθετήσουμε τον Κυπριακό στη σωστή του βάση, δηλαδή ότι είναι ένα πρόβλημα παράνομης εισβολής και κατοχής από ένα ξένο κράτος. Αυτόν σταματήσαμε τα τελευταία χρόνια να το αναφέρουμε. Επιμένουμε να πηγαίνουμε σε συνομιλίες χωρίς να έχουμε την κατάλληλη προετοιμασία, χωρίς να ξέρουμε το τι θέλουμε, να πηγαίνουμε πολλές φορές με λαθασμένους στόχους, να εκχωρούμε οτιδήποτε αφορά στη δική μας την πλευρά και στα συμφέροντα της ελληνοκυπριακής πλευράς στους Τούρκους, να τα κλειδώνουν αυτά που κερδίζουν και εμείς να ερχόμαστε αμήχανοι σήμερα με έναν νεφώδες πολιτικό όραμα. Ο πρόεδρος αναμασά κάποια πράγματα πολιτικά τα οποία δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Βγαίνουν οι συμβουλοί του, τον διαψεύδουν και ακριβώς θεωρώ ότι είμαστε, πιστεύω, στη χειρότερη θέση προετοιμασίας όσον αφορά στο Κυπριακό. Εάν μας παρασύρουν τώρα σε μία νέα διαδικασία συνομιλιών, θα υπάρχει πολύ περισσότερος κίνδυνος στο να καταλήξουμε σε μία λύση η οποία θα είναι υπέρ της Τουρκίας, θα είναι πολύ επισφαλής για τη δική μας την πλευρά και μπορεί να βιώσουμε ένα νέο δράμα όπως το δράμα του 1974. Υπάρχει οργή από τους τηλεθεατές, διαγνώνουν ακριβώς ότι βρισκόμαστε σε λαθασμένη πορεία. Οι Τούρκοι δεν πρόκειται να δεχτούν με έναν 20% όπως είπε ο κύριος Στέλιος. Αυτοί συζητούν για να κρατήσουν έναν ποσοστό γύρω στο 35% σύμφωνα και με τους χάρτες που έχουν κατατεθεί στο Κράς Μοντανά. Θεωρούμε, κύριε Σούγλη, ότι θα πρέπει να κάτσουμε σοβαρά, να ρωτήσουμε εμπειρογνώμονες, διότι εμείς φαίνεται ότι δεν έχουμε την εμπειρία, ώστε να ετοιμάσουμε μια στρατηγική μέσα στις νέες συνθήκες για να επιληθεί το Κυπριακό επιτέλους και να απαλλαγεί ο λαός μας από έναν καρκίνωμα το οποίο
το οποίο δεν τον αφήνει ουσιαστικά να αναπτυχθεί στους άλλους τους τομείς της καθημερινότητάς του. Λοιπόν, να πάρουμε ακόμα τρεις τηλεθεατές, να περάσουμε στο τελευταίο διαφημιστικό και θα επανέλθουμε μετά. Πάμε Λάρνακα στον κύριο Παναγιώτη. Κύριε Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Δημήτρη και σε εσάς και στους καλεσμένους σας. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Σαββίδη δύο ερωτήσεις. Κύριε Σαββίδη, πιστεύετε πως η διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία μόνο την Τουρκία βολεύει? Η άλλη μου ερώτηση, και στην περίπτωση τη δική μας, μήπως η δική μας πλευρά έχει βάλει το κάρο μπροστά από το άλογο, ενώ δεν ξεκίνησε από το 1994 για να απαιτήσουμε την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και την τουρκική εισβολή? Επίσης, όσον αφορά με την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Σαββίδη, νομίζω ότι είναι χλιαρές οι πιέσεις μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να πείσει την Τουρκία να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Το πιστεύετε και εσείς αυτό? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Σαββίδη. Κρατήσατε σημειώσεις, έτσι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιάννο και στην κυρία Γρηγορία Λευκοσία. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Λοιπόν, για να λυθεί το Κυπριακό, θα πρέπει να βάλουν στο μυαλό τους οι Κυπραίοι δύο πράγματα. Πρώτον, να αφαιρέσουν το Ελληνό και το Τουρκό και να είναι όλοι Κυπραίοι. Το 1974 έγινε εμφύλιος πόλεμος. Δεν έγινε μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Έγινε εμφύλιος. Λοιπόν, έτσι είναι κατοχή της Τουρκίας. Ιδάλλως είναι, πώς να σου το πω, δεν είναι εισβολή, δεν είναι εισβολή, είναι υπεράσπιση του λαού της. Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε να αφαιρεθεί και η Ελλάδα και η Τουρκία από το πρόβλημα για να μπορέσουμε να το λύσουμε μεταξύ μας οι Κυπραίοι. Είμαστε πέντε λαοί. Είναι Αρμένοι, Μαρονίτες, εσείς Ρωμαίοι. Εσείς τι είστε, κύριε Γιάννη? Τούρκοι και Έλληνες. Κύριε Γιάννη, εσείς τι είστε και εμείς εδώ Πρέω. Τι είμαστε? Κυπραίος είμαι. Ναι, δεν είστε, κιόλας, δεν αλλά είστε, μεγάλωσα στην Αραπιά. Δεν είστε Έλληνας της Κύπρου? Όχι, είμαι Κυπραίος. Τι γλώσσα μιλάτε? Ελληνικά μιλάω. Τότε τι είστε? Κοιτάξτε, Κυπραίος είμαι. Η γλώσσα μου είναι ελληνική, τι να κάνουμε. Αλλά όμως και οι Τούρκοι έχουν την τουρκική. Οκ. Άρα διχοτομείς στο νησί. Κύριε Γιάννη, αν έχω άδικο πείτε μου το. Ναι. Άποψή σας, εγώ διαφωνώ μαζί σας, θα σχολιάσουμε για τηλεθεατές. Υπάρχουν οι Έλληνες της Κύπρου, υπάρχουν και οι Τούρκοι της Κύπρου. Ωραία. Ο ένας οργανώνει, όπως υπάρχουν και οι Αρμένοι της Κύπρου, όπως υπάρχουν και οι Μαρονίτες, όπως έτσι. Το λοιπόν, ας μην τρελαθούμε τώρα όμως, έτσι. Ελληνικό νησί ήταν ανέκαθεν η Κύπρος. Και το 1974 έγινε εισβολή και κατοχή, κύριε Γιάννη μου. Εισβολή και κατοχή έγινε. Δώσαμε εμείς με το Κολοβόν Σύνταγμα και το δικαίωμα παρέμβασης, βρήκαν την αφορμή και έκαναν οι Τούρκοι τι έκαναν, αλλά επεμβατικά δικαιώματα συζητούμε τώρα στις συνομιλίες να μην υπάρχουν, για να μην επικαλεστεί ξανά το ίδιο θέμα. Ναι, αν δεν ήταν η Τουρκία στη μέση, ο κατοχικός στρατός και όλα αυτά που έγιναν, εγώ είμαι βέβαιος ή ενδεχομένως, εν πάση περιπτώσει, ότι ναι, θα βρίσκαμε μια λύση με τους Τουρκοκύπριους πολύ πολύ πιο εύκολα. Αλλά δυστυχώς, πρώτον πως έμειναν και δεύτερο βλέπετε ότι και οι καθεστωτικοί Τουρκοκύπριοι σκέφτονται ακριβώς όπως ο Ερντογάν και ο κατοχικός στρατός. Ευχαριστήσω τον κύριο Γιάννη και να κλείσουμε με την κυρία Γρηγορία από τη Λευκοσία. Κυρία Γρηγορία, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για το πρόγραμμα. Ευχαριστούμε. Κοίτα, εγώ ξέρω ότι έχει 44 χρόνια που γίνονται συνομιλίες και έχει από το 83 που ανακηρύξαν το κράτος και έγιναν ορισμένα ψηφίσματα στα Ηνωμένα Έθνη. Τα πρώτα ψηφίσματα, τι έγιναν τα πρώτα ψηφίσματα που λένε ότι είναι εισβολή κατοχή να φύγουν τα ξένα στρατεύματα και να επιστρέψει ο κόσμος στα σπίτια του. Τι έγιναν εκείνα τα ψηφίσματα, γιατί δεν μιλούν ο πρόεδρος μας, γιατί δεν μιλούν οι αρχηγοί των κομμάτων, γιατί σιωπούμε, γιατί λέμε ψέματα στον εαυτό μας.
Επικαλούνται τα όλοι, κυρία Γρηγορία μου. Όχι, πρέπει, μα ο Γενικό Γραμματέα λέει τα ψηφίσματα πρέπει να πάμε να κάνουμε τη Γενική Δίκη και να Ομοσπονδία. Μα τι είναι αυτή η δίκη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κυρία Γρηγορία μου. Λοιπόν, περνάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Επανερχόμαστε, σχολιάζετε και κλείνουμε με καταληκτικά σχόλια. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Ένα μήνυμα από τηλεθεατή, ο κύριος Αλέξης. Το Κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Γιατί κάποιοι άρχισαν να το ξεχνούν, διαρωτώ με. Αυτό και τίποτα άλλο δεν έπρεπε να συζητάμε. Επίσης, το σύνθημα «Δεν ξεχνώ» καταργήθηκε, λέει ένας τηλεθεατής μας. Λοιπόν, μας μένουν, κύριοι, 8 λεπτά περίπου πριν το κλείσιμο. Οπότε, πάμε να σχολιάσετε τις τοποθετήσεις ή τις ερωτήσεις των τηλεθεατών μας και μαζί με το καταληκτικό σας σχόλιο. 8 υπολογίστε έχετε από περίπου 2,5 λεπτό καθένας. Αρχίζω από τον κύριο Παπή και θα καταλήξω στον κύριο Δωράτη. Εν συντομία, κύριε Σούλη, για κάποιες ερωτήσεις που έμειναν πίσω. ΑΟΣ έχουμε οριοθετήσει και έχουμε υποβάλει με την Αίγυπτο και το Ισραήλ. Με τον Λίβανο συμφωνήσαμε, αλλά κρατεί επικύρωση από το δικό του κοινοβούλιο. Δεν έχει γίνει δυστυχώς οριοθέτηση ΑΟΣ με την Ελλάδα. Να θυμίσω ότι η κυρία Μπακογιάννη ήταν η πρώτη που αρνήθηκε όταν ήταν υπουργός εξωτερικών, γιατί με την απορία πώς θα αντιδράσει η Τουρκία και τι θα κάνει η Τουρκία. Να θυμίσω και βέβαια και το τριπλό σημείο Ελλάδα, Αίγυπτος και Κύπρος επίσης δεν έχει οριοθετηθεί. Παρόλο που συμφώνησαν εδώ και χρόνια στην πρώτη τριμερή, ότι θα το έκανα δυστυχώς το καθυστέρησα. Και στο σημείο που εφάπτονται οι τρεις ΑΟΣ ήταν που πήγε η Τουρκία, τώρα και είναι ακόμη εκεί. Και δυστυχώς λείπουν αυτά. Τον Μπαρπαρό. Τώρα, συνολικά στρατηγική και το τι κάνουμε. Ναι, απουσιάζει στρατηγική όπως είπα και πριν και θα πρέπει να έχουμε στρατηγική ώστε όταν η Τουρκία αποφασίσει να το λύσει το Κυπριακό πρόβλημα ή όταν αναγκαστεί από τις διεθνείς συγκυρίες να το λύσει ή όταν την πιέσουν, για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και που πρέπει να λυθεί, θα πρέπει να έχουμε κάνει τέτοια στρατηγική ώστε η λύση που θα συμφωνηθεί να είναι πιο κοντά σε αυτό που εμείς θεωρούμε έναν κανονικό κράτος. Αυτό δυστυχώς δεν το κάνουμε συνολικά. Δυστυχώς ακριβώς συμφωνώ ότι. Και ιδιαίτερα και οι πρόεδροι και οι πολιτικοί γενικώς θεωρούν ότι τα ξέρουν όλα, δεν θέλουν να κάτσουν ακόμα μια στρατηγική. Να σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Από το 1999 είπαμε ότι όταν είμαστε υπέρ του να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι με την ένταξη της Τουρκίας αναγκαστικά θα εξευρωπαϊστεί. Θα πάω πάλι στον Νταβούτογλου. Στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Τουρκία, ο Νταβούτογλου λέει ότι εμείς ως χώρα μεγάλη που είμαστε, δεν πρόκειται κατά τρόπο μονόδρομο να αναρμονιστούμε με το κεκτημένο. Είμαστε μεγάλη χώρα, έχουμε συμφέροντα, είμαστε 80 εκατομμύρια και θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας κάνει παραχωρήσεις. Δεν πρόκειται να αναρμονιστούμε εκεί όπου τα συμφέροντα μας θίγονται. Εμείς λέγαμε ότι η Τουρκία θα μπει και θα αναρμονιστεί. Οι ίδιοι λένε δεν θα αναρμονιστούν. Θα μπούμε χωρίς εναρμόνιση. Και βέβαια τώρα πάμε προς ειδική σχέση, φαίνεται ότι απομακρύνεται η εναρμόνιση. Συνεπώς. Δυστυχώς απουσιάζει αυτή η στρατηγική ανάλυση των πραγμάτων. Το ίδιο συμβαίνει και με την ΑΟΣ, όπως είπα και πριν. Δημιουργήσαμε κάποια εντελεσμένα με το φυσικό αέριο, όμως δεν είναι ολοκληρωμένα, διότι αποτύχαμε να πείσουμε την Ελλάδα να οριοθετήσει την ΑΟΣ. Και θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να γίνει τάχιστα. Κάποιες άλλες ερωτήσεις που είχαν πει, θα αφήσω το ελληνοτουρκικό και το τουρκοελληνικό και τι είμαστε. Ο καθένας έχει την καταγωγή του. Ο καθένας έχει εμείς είμαστε Έλληνες της Κύπρου, υπάρχουν Τουρκοκύπροι, έστω και αν στην τριτική τους πλειονότητα είναι εξισλαμιστέντες Έλληνες, αλλά ας μην το ανοίξουμε αυτόν τώρα. Όμως είμαστε σε μια Ευρώπη διαπολιτισμική και είναι αστείο πράγμα να μην μπορούμε να λύσουμε το κυπριακό πρόβλημα. Αντίθετα, γιατί αυτοί είναι Τούρκοι και εμείς είμαστε Ελληνοκύπροι, γιατί αυτοί είναι Τουρκοκύπροι. Και να μην τρελαθούμε κιόλας να υιοθετούμε τις τουρκικές θέσεις ότι ήταν. Δεν ήταν τουρκική εισβολή το 1994, αλλά πώς την ονόμασαν οι Τούρκοι τότε. Ειρηνευτική επιχείρηση. Ειρηνευτική επίσης και λένε μέχρι σήμερα. Εντάξει. Συνεπώς, θα πρέπει να έχουμε μια άλλη στρατηγική, όπως είπα και πριν. Τώρα, ψηφίσματα των εθνών, ναι, παγιδευτήκαμε. Πήγαν κάποια ψηφίσματα. Στην πορεία θεωρήσαμε ότι επειδή συνομιλούμε δεν πρέπει να κάνουμε ταυτόχρονα και ενέργειες που να θίγουν την Τουρκία. Αυτό είναι ένα μεγάλο σφάλμα, δυστυχώς.
το οποίο υιοθέτησε κατά κόρον και ο Γλαύκος Οκλήδης και ο Γιώργος Βασιλείου και ο Χριστόφιας και ο νυν πρόεδρος, συγχύζουν τα δύο. Παντού σε όλη την φίλη όταν συνομιλούν, μέχρι ότου καταλήξουν, διατηρούν τις θέσεις τους και προσπαθούν στο διεθνές πεδίο να επιβάλλουν τις απόψεις τους και τις θέσεις τους εναντί του άλλου. Εμείς δυστυχώς όταν συνομιλούμε, ξεχνούμε ότι ταυτόχρονα πρέπει να πιέζουμε την Τουρκία σε όλα τα βήματα. Μάλιστα. Κύριε Σαββίδη, και κλείνω με τον κύριο Δωράτη. Πρέπει να κλείσω σε 4 λεπτά. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Σιδέρη ότι έχουμε βάλει τα πάντα στο αυτόματο πιλότο της εξαιρέσεις του Κυπριακού. Κύριε Σιδέρη, μας έχουν φορτώσει, μας έχουν χρεοκοπήσει το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα 7,5 δισεκατομμύρια έχουν πετάξει. Έχει ένα χρέος γύρω στα 21-22 δισεκατομμύρια. Έχουμε μια δημόσια υπηρεσία υπερπλήρης. Έχουμε συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων των 2,000 και 3,000 ευρώ. Εκεί μας έχει καταλήξει η κομματοκρατία στην Κύπρο. Μας πουλούν Κυπριακό για να κλέβουν από τα υπόλοιπα. Και έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Σίδερ. Εγώ διαφωνώ με τον κύριο Αντωνίου ότι πρέπει να κλείσουν τα δοφράγματα. Διότι αν κλείσουν τα δοφράγματα, η απειλή που θα έρθει από τους ξένους είναι ότι θα πάμε στο απευθείας εμπόριον και το acknowledgement. Οπότε πρέπει να σταματήσουμε αυτό. Εγώ θέλω οι Τουρκοκύπριοι να έρχονται στις ελεύθερες περιοχές για να υπάρχει μια συνεννόηση. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Είναι συμπεριφορές αυτών που πάνε στα κατεχόμενα που πρέπει να αλλάξουν. Αν κάποιος θέλει να πάει στο καζίνο ή θέλει να πάει να φάει ψάρι και να απολαύσει αυτό το ψάρι στην περιουσία ενός Ελληνοκύπριου, ο οποίος εκδιώχθηκε, μπορεί και να σκοτώθηκε από αυτήν την περιουσία, για μένα αυτό είναι απαραδέκτο. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί οι συμπεριφορές που πρέπει να αλλάξουμε και όχι να κλείσουμε τα οδοφράγματα. Όσον αφορά το ζήτημα της εξάρτησης που υπάρχει με τις νέες στρατηγικές, νομίζω πρέπει να περιμένουμε λίγο μέχρι να δούμε τι θα γίνει το φυσικό αέριο. Το πρώτο τρίμηνο του 2019 θα υπάρχουν τα αποτελέσματα της ExxonMobil και της Total και θα δούμε τι γίνεται. Ο συνόνομος ο Παναγιώτης ανάφερε για το ποιους βολεύει η Διζωνική Δικαιοσύνη Ομοσπονδία. Εάν αυτή τη στιγμή θέλεις το βελούδινο διαζύγιο, η λύση που προτείνεις είναι η Διζωνική Δικαιοσύνη Ομοσπονδία. Διότι έτσι όπως τη σχεδιάζουν, δεν θα δουλέψει και μετά από 2 χρόνια θα έρθουμε και θα πούμε άντε ας τα μοιράσουμε, διότι μέσα από τη λύση της Διζωνικής Δικαιοσύνης Ομοσπονδίας θα έχει ήδη μοιράσει τις περιουσίες, θα έχει ήδη μοιράσει πολλά πράγματα και θα έρθουμε σε εκείνο το σημείο και θα πούμε άντε ας τα χωρίσουμε να τελειώνει η υπόθεση και ας τους δώσουμε και λίγο φυσικό αέριο. Θέλεις τη Ζωνική Δικαιοσύνη Ομοσπονδία, επιδιώκεις βελούδινο διαζύγιο. Έτσι πιστεύω εγώ. Τώρα, όσον αφορά το θέμα, γιατί δεν ξεκίνησα από 1974 να απαιτούμε την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, ναι, όντως το έχουμε ζητήσει. Δεν νομίζω κάποιος να μην το έχει δώσει. Μιλούμε τώρα για την Ευρώπη και γιατί δεν τους έχουμε πιέσει να μας αναγνωρίσουν. Όταν ο πρόεδρος Τάσος Παδόπουλος έπρεπε να εγκρίνει την έναρξη συνομιλιών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, πήγαινε ο Σρέντερ και ο Σιράκ, του δώσαν ένα χαρτί έτσι τόσο, που ήταν υπογραφή των Τούρκων πάνω, που έλεγε ότι ναι, να σας αναγνωρίσουμε κάποτε ή να κάνουμε μια τελωνιακή ένωση. Έτσι δουλεύει η Ευρώπη. Τα συμφέροντα της Αγίας θα δει τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα κλείσω με τον κύριο Γιάννο. Γιάννο, είμαι περήφανος και για τον Σοκράτη, και για τον Αριστοτέλη, για τον Πλάτωνα, και για τον Ίσιλον και για τον Παυαγόρα. Το επόμενο που θα μας ζητήσεις, θα έρθεις να μας πεις ξεχάστε Άγιον Όρος, ξεχάστε Παναγία Αντιστίνου, ξεχάστε Μετέωρα οτιδήποτε άλλο, ούτε χριστιανοί δεν πρέπει να είστε. Νομίζω είναι αυθαίρεο αυτό που είπετε και ελπίζω σε μια φάση να ανακαλύψετε ότι το να έχω έναν... Το χαρακτήρας που μου προσδίδει το έθνος που κατέγομαι, από το οποίο κατάγομαι ή η θρησκεία που έχω, είναι και όμως με κάνει ως καλόν άνθρωπο, είναι όμως κάνει ως άνθρωπο που μπορεί να ανεχτώ και τον διπλανό μου για οτιδήποτε είναι. Αν τα φύγουμε και αυτά, θα γίνουμε βάρβαροι. Και κλείνω με την κυρία Γρηγορία. Τώρα, όντως μας λένε πολλά ψέματα. Οι πολιτικοί μας μιλούσαν μέχρι σήμερα, για επιστροφή όλων των προσφύγων στις αιστείες τους, στις περιουσίες τους και όλα αυτά. Τα σύνορά μας είναι στην Κερίνια. Μας λένε ψέματα και εμείς πιστεύουμε τους. Αυτό είναι που συμβαίνει. Προσπαθώ το λύσω, δεν τα καταφέρνω πάντοτε. Ας ελπίσω ότι κάτι καλύτερο θα συμβεί. Κύριε Δωράτη, κλείνουμε μαζί σας. Η αντίληψη του κύριου Γιάννη όσον αφορά στην επίλυση του Κυπριακού δεν είναι μια μεμονωμένη.
αποτελεί ουσιαστικά την πολιτική αντίληψη κυρίως του ΑΚΕΛ και αφορά στην εξουδετέρωση οποιοδήποτε στοιχείου χαρακτηρίζει την ελληνοκυπριακή πλευρά. Θυμάστε πόση έχθρα εκδηλώνει σε οτιδήποτε αφορά το ελληνικό. Να πούμε ότι το 2018 κάθε άνθρωπος έχει το βασικό του δικαίωμα να αυτοπροσδιορίζεται, να θεωρεί ότι είναι Έλληνας, ότι είναι Τούρκος. Αλίμονο εάν τώρα αρχίσουμε να εκφυλίζουμε την εθνική ταυτότητα οποιοδήποτε, επειδή η Τουρκία παράνομα εισέβαλε στην Κύπρο και ακριβώς τώρα θα απαιτήσουμε από τους Ελληνοκύπριους να αποβάλουν τα χαρακτηριστικά τους εκείνα, ώστε να επιλύσουμε κάτι το οποίο ήταν παράνομο και δυστυχώς δεν απαιτούμε τόσα χρόνια αυτή η παρανομία να αναιρεθεί και προσπαθούμε με εκφυλισμένη σκέψη να βρούμε κάποια τεχνάσματα εκφυλισμένα για να λύσουμε το Κυπριακό. Όλη η διαχείριση του Κυπριακού βασίζεται στο ότι δεν επιμένουμε στο ότι έγινε μία παρανομία στην Κύπρο. Αυτό θα πρέπει να το τονίζουμε, θα πρέπει να το θυμίζουμε στα παιδιά μας. Δυστυχώς μπήκαμε στη λογική ότι θα πρέπει να αφήσουμε τον ελληνικό χαρακτήρα των Κυπρίων στην άκρη για να λύσουμε τον Κυπριακό. Εδώ υπάρχουν στην Ευρώπη πολυπολιτισμικές κοινωνίες, οποίες συμβιώνουν αρμονικά. Εμείς διερωτούμε γιατί θα πρέπει να επιστρέψουμε σε έναν μεσαίωνα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακριβώς διότι οι Τούρκοι δεν σεβάστηκαν τις διεθνείς αρχές και έχουν εισβάλει παράνομα στην Κύπρο. Το «δεν ξεχνώ» θα πρέπει να το τονίζουμε. Δεν ξεχνούμε τα κατεχόμενα εδάφη μας. Αυτό είναι η πεμπτουσία του Κυπριακού. Κατέχονται αυτά τα εδάφη από μια χώρα η οποία δεν νομιμοποιείται σε καμία περίπτωση να τα κατέχει και υπάρχουν ακόμα ανάμεσά μας τα θύματα αυτής της εκδίωξης που έκανε η Τουρκία βάναυσα, οι βιασμοί, οι αγνοούμενοι, οι νεκροί. Κλείνουμε. Όλα αυτά δεν πρέπει να τα ξεχάσουμε σε καμία περίπτωση. Αυτή είναι η πεπτουσία του Κυπριακού. Με αυτό θα πρέπει να είναι ο φάρος μας για το ποια λύση θέλουμε στο Κυπριακό πρόβλημα. Κύριε, σας ευχαριστώ πολύ και τους τρεις. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Αγαπητοί τηλεθεατές, σας αφήνουμε. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας, διότι ακολουθεί το κεντρικό μας διαρτηρήσιο με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας, με την Χριστίνα Μάρκου. Θα είμαστε πάλι μαζί αύριο, Θεού θέλοντος, να είμαστε καλά. Αλήθεια και η καθημερινά στις 6 ώρα. Ενώ στις 8 περίπου στο ένθετο μας απόψε στο δερτίο, θα φιλοξενήσουμε το θέμα του λιμανιού Λεμεσού, της έκθεσης, της αναφορές του Γενικού Ελεγκτού πριν λίγες μέρες του βουλευτή του ΑΚΕΛ εδώ για κάποια περίεργα εκεί στο λιμάνι. Θα είναι εδώ αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων, ο κύριος Θράσος Τσαγκαρίδης, για να απαντήσει σε όλα. Μείνετε μαζί μας.